Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε συνάδελφοι και για τις, ευχές. Να είστε καλά, καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρόνια πολλά κύριε Καλωδιάννη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος... Όλοι οι Διονύσιδες, στη Διονυσία σήμερα. Η ψήφιση του προϋπολογισμού συνιστά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Συνιστά την παρουσίαση του κυβερνητικού έργου, όχι μόνο για την επόμενη χρονιά, αλλά και συνολικότερα. Είναι τα αποκαλυπτήρια της πολιτικής, της κυβέρνησης, ενώπιον των πολιτών που την ψήφισαν, αλλά και ενώπιον του συνόλου του ελληνικού λαού. Προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του ψηφοφόρου που πίστεψε στις προεκλογικές σας υποσχέσεις. Αυτές συμπυκνώνονταν σε ένα αφήγημα ελάφρυνσης της μεσαίας τάξης, ενίσχυσης των μισθών, αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Αναφερόταν ότι θα φέρετε περισσότερες και καλά αμοιβόμενες εργασίες και δουλειές. Τελικά όμως βλέπει η μεσαία τάξη τις προσδοκίες της να καταραίουν με τρόπο παταγώδη. Αρχικά εργαζόμενοι, μέσα σε 5 μήνες, σας παρατηρούν έντρομοι να υποβαθμίζετε τη λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο σημαίνει λιγότερη ποιοτικά και ποσοτικά έλεγχη στους χώρους δουλειάς, να καταργείτε την ύπαρξη του βασίμου λόγου για την εγκυρότητα των απολύσεων, το οποίο σημαίνει πιο εύκολες απολύσεις. Σας παρατηρούν έντρομοι να διαλύετε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τη συλλογική αυτονομία, όπως κάνατε στη ΔΕΗ, πράγμα που σημαίνει λιγότερα και χειρότερα αμοιβόμενες δουλειές, λιγότερη μισθή. Τι κάνετε δηλαδή για τους εργαζόμενους? Συμπιέζετε τους μισθούς και απορριθμίζετε την αγορά εργασίας. Επαναφέρετε όλες εκείνες τις μνημονιακές πολιτικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που οδήγησαν σε παρατεταμένη οικονομική κρίση. Ποια ήταν αυτή? 25% μείωση του ΑΕΠ, 27% ανεργία, 240.000 επιχειρήσεις έκλεισαν από την πολιτική σας. Σε λίγους μήνες αποδείξατε ότι είστε οι πιο πιστοί οπαδοί των πολιτικών της λιτότητας για τους πολλούς και των δώρων για τους λίγους και ισχυρούς. Στη συνέχεια, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θυμούνται βέβαια τι λέγατε προεκλογικά. Υποσχόσασταν ότι θα πληρώσουν λιγότερες φορές, ότι θα δουν μεγάλες φορελαφρύνσεις και ότι θα συμμετέχουν στο προϊόν της τεράστιας ανάπτυξης που θα φέρνατε. Λέγατε για 4%, τώρα βλέπουμε 2,8%, που βεβαίως κανένα σοβαρός οργανισμός δεν συνενεί με αυτό το νούμερο. Τι βλέπουν αντί για αυτά? Μείωση φόρων 17 ευρώ για κάποιους, αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για το 85% των ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή κατά 25 ευρώ το μήνα περισσότερες εισφορές, και επιπλέον αύξηση 24% περίπου για τους νέους επιστήμονες κάτω της πενταετίας. Έτσι φαίνεται ότι αντιμετωπίζετε τη φυγή των νέων μας στο εξωτερικό, το φαινόμενο του brain drain. Επιτρέψτε μια αναφορά γι' αυτό. Δημιουργείται ένα πρόγραμμα για 500 νέες θέσεις εργασίας επιστημόνων που δουλεύουν στο εξωτερικό να επιστρέψουν στη χώρα μας. Ταυτόχρονα όμως δεν ανανεώνεται και οδηγείται στην απόλυση 4.000 νέους μας, οι οποίοι ήδη εργάζονται. Νέοι μας επιστήμονες, οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακά, έχουν διδακτορικά, εργάζονται με το πρόγραμμα που υλοποίησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτούς τους απολύεται, τους διώχνετε για να φέρετε 500. Αυτό είναι το θράσος, αυτή είναι η κοροϊδία που ξεπερνά κάθε όριο για τους νέους μας. Έπειτα έχουμε τους συνταξιούχους. Τι υποσχεθήκατε τους συνταξιούχους? Αυξήσεις στις συντάξεις. Αντί για αυτό όμως έρχεστε και με τον προϋπολογισμό καταργείτε τη 13η σύνταξη. Έφυγε και ο κύριος Μηταράκης που ήταν εδώ πριν. Μας κατηγορούσατε ότι προεκλογικά το κάναμε δώρο. Κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, σας καλώ να διαβάσετε το ΦΕΚ του νόμου 4611 του 2019, του Μαΐου του 2019. Εκεί ορίζεται ότι η 13η σύνταξη θα είναι μια μόνιμη, σταθερή παροχή. Μια μόνιμη σταθερή σύνταξη. Και δόθηκε προς αποκατάσταση, μερική αποκατάσταση των κομμένων δώρων και επιδομάτων της κομμένης 13ης και 14ης σύνταξης που κάνατε εσείς, την κόψατε με τον νόμο 4093 του 2012. Έχετε διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αποκατηστά μερικά τη 13η σύνταξη και λέτε εσείς τώρα θα την κόψετε και λέτε ότι θα κάνετε αυξήσεις. Μόνο από αυτό οι συνταξιούχοι μας θα χάσουν από 300 μέχρι 800 ευρώ. Εκεί ήταν η αποκατάσταση που είχαμε προβλέψει, ξαναλέω, σταθερά μες στον χρόνο. Σας καλώ λοιπόν να μην φέρετε νόμο που θα την καταργεί. Για την κοροϊδία και στους συνταξιούχους είναι δεδομένη και την ανέλησα. Χαρίσατε εκτός στους μεγαλοδιοκτήτες ακινήτων, μειώνετε τη φορολογία στους εφοπλιστές και στα μεγάλα εισοδήματα και φυσικά δεν μένει τίποτα να δώσετε στους συνταξιούχους μας. Το ίδιο κάνετε και στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αυτά στα οποία μας κατηγορούσατε ότι δίνουμε ψίχουλα.
Έχεστε τώρα εσείς και τους λέτε ότι από τη βελτιωμένη οικονομία που σας παραδώσαμε, γιατί σας παραδώσαμε βελτιωμένη την οικονομία, δεν μπορείτε να πείτε ότι σας παραδώσαμε καμένη γη και δεν το κάνετε αυτό, ορθώς. Για το κοινωνικό μέρισμα μόνο το 2018, τον τελευταίο χρόνο δηλαδή διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δόθηκε το ποσό των 780 εκατομμυρίων σε 3,7 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Έρχεστε τώρα εσείς και μοιράζετε 178 εκατομμύρια σε 250.000 νοικοκυριά. Αυτά είναι όσα απέμειναν προφανώς από τα δώρα στους φιλικά διακείμενους εσάς επιχειρηματίες. Μειώνεται το φόρο στις μεταγραφές των αθλητών και δίνεται ελαφρύνσεις 17 ευρώ στα μικρά εισοδήματα. Αυτή είναι η πολιτική σας. Είναι όμως όλοι δυσαρεστημένοι? Όχι, φυσικά. Οι πλούσιοι και οι εκλεκτοί έχουν κάθε λόγο να είναι ευτυχισμένοι και να σας στηρίζουν με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαθέτουν. Κάνετε χαριστικά δάνεια σε αυτούς, χαριστικές ρυθμίσεις, φοροαπαλλαγές, εκτόσεις των έμφυα, συμπίεση των μισθών, περιστολή του δικαιώματος απεργίας και της συλλογικής αυτονομίας, μειωμένες δαπάνες για το κοινωνικό κράτος και άλλα πολλά. Για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού, των μεσαίων και μικρών εισοδημάτων, έχετε μόνο λιτότητα και καταστολή. Επιτρέψτε μου όμως, κύριε συνάδελφε, να κάνω μια αναφορά σε μερικά νούμερα. Την ώρα που ακόμα και η Τράπεζα της Ελλάδος λέει, το γράφει στην έκθεσή της, ότι η πολιτική σας θα οδηγήσει σε μείωση μισθών και απολύσεις, έχεστε εσείς τον προϋπολογισμό και προβλέπετε μείωση της ανεργίας και μάλιστα κατά 2 μονάδες και αύξηση του ποσού ίσπραξης ασφαλιστικών εισφορών. Αυτά είναι τα μαγικά οικονομικά που περιμένουν τα δικά σας, που περιμένουμε να δούμε στο τέλος του χρόνου αν θα υλοποιηθούν. Αποφασίστε να δείξετε το πιο αντιλαϊκό πρόσωπό σας στα φτωχά στρώματα και γι' αυτό μειώνετε το επίδομα των ατόμων με αναπηρία, τα οικογενειακά επιδόματα, το επίδομα ενοικίου. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε σκληρή μάχη να μειώσει την ανεργία και τη μείωση κατά 9 μονάδες, έχεστε εσείς και μειώνετε το ποσό για τα προγράμματα απασχόλησης του ΑΕΔ. Είναι βέβαιο ότι αυτή η επιλογή θα οδηγήσει σε αύξηση και όχι σε μείωση της ανεργίας. Τέλος, στην ταξιδιωτική δαπάνη εμφανίζεται μειωμένη κατά 200 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα εκδώσετε τις συντάξεις που είχαμε δρομολογήσει εμείς να εκδώσουμε μέσα στον χρόνο. Άρα, ήδη έχουμε 15.000 ληξιπρόθεσμες παροχές που δεν έχουν δοθεί. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου την Ηλία, η οποία είναι χαρακτηριστικό δείγμα της οπισθοδρόμησης και της καταστροφής που έχετε προλάβει να φέρετε μέσα σε 5 μήνες. Κοροϊδέψατε τους πολίτες της ότι θα προχωρήσετε άμεσα τα αναπτυξιακά έργα που την αφορούν. Δυστυχώς όμως βλέπουμε τον Υπουργό Υποδομών να καθυστερεί την εξέλιξη της διαδικασίας του υλοποιούμενου αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος, να αλλάζει το σχεδιασμό για τη διέλευση του σιδηρόδρομου από την Πάτρα που θα οδηγούσε σε σύνδεση με την Ηλία. Επίσης, η Υπουργός Παιδείας ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας του τμήματος ΤΕΦΑ που ίδρυσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στον Πύργο μαζί με άλλα 37 τμήματα. Ξαναλέω ότι ίδρυσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 3 πανεπιστημιακά τμήματα στην Ηλία. Και τώρα έρχεται η δική σας διακυβέρνηση, ή τα καταργεί και τα αναστέλει ή τα απαξιώνει. Ακόμα καταργείται το πρόγραμμα Φιλόδημος, από το οποίο περίμεναν αρκετοί δήμοι της Ηλίας να ολοκληρώσουν αναπτυξιακά έργα. Όχι μόνο λοιπόν δεν προχωράτε τα έργα που κατάφερε η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τα καταστρέφετε, τα υποβαθμίζετε και προχωράτε παρακάτω, σχεδόν δεν προχωράτε παρακάτω τίποτα. Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, λόγω των χρόνια πολλά, έχασα κάποιο χρόνο, οπότε δίνετε το δικαίωμα. Γιορτάζω σήμερα, δώστε μου το δικαίωμα να πω δύο λόγια παραπάνω. Επειδή, τελειώνω. 20 δευτερόλεπτα. Λόγω της εορτής θα το ανοίξουμε. Γιορτάζω, κύριε Πακογιάννη, σήμερα, οπότε έχω το δικαίωμα, παρακαλώ. Α, ήρθε και ο κύριος Μηταράκης τώρα, γι' αυτό. Έγινε. Λοιπόν, ελάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μέσα στο νεοφιλελεύθερο λοιπόν ίστρο σας δίνεται μια ταξική μεροληψία εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας των εργαζομένων, των αγροτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των νέων, των επιστημόνων, των ανέργων, των συνταξιούχων μας. Εμφανίζεστε άξιοι εκπρόσωποι των λίγων και ισχυρών που σας στηρίζουν. Όμως οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Σήμερα διαλύονται και οι τελευταίες αυταπάτες. Καταψηφίζουμε, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, τον προϋπολογισμό, ένα προϋπολογισμό του χτες, αντιαναπτυξιακό, αντικοινωνικό. Έναν προϋπολογισμό που εισάγει νέα βάρη για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού, βρίσκεται στον αντίποδα των αναγκών της κοινωνίας, θα τον αντικρούσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Μαζί με όλους τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες που αντιλαμβάνονται ότι αν θέλουμε ένα βιώσιμο και δίκαιο αναπτυξιακό πρόσημο, αυτό γίνεται μόνο με ισχυρό κοινωνικό κράτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης, από τη Νέα Δημοκρατία.